Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Αδέρφια έχουμε σε όλα τα μέρη, τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, αλλά έχουμε και κάποια αδέρφια εκεί κάπου στο Πακιστάν, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, τους Καλάς. Τους ξέρετε λίγο πολύ όλοι, θεωρούν τον εαυτό τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των στρατηγών τους. Έχουν μια ιδιαίτερη γλώσσα, μια ιδιαίτερη κουλτούρα, εντελώς διαφορετική. Και τους Καλάς θα γνωρίσουμε σήμερα, έχοντας κοντά μας έναν Καλά, τον Ίας το Βαζί. Καλώς ήρθες, Ίας. Καλώς σας βρήκα. Έχεις μάθει ελληνικά καλά? Προσπαθώ. Έχω μάθει λίγα και έλα εντάξει. Και έχουμε και την Έφη την Καραμπάτσο, η οποία πήγε ως εκεί, έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Έβγαλε φωτογραφίες, έγραψε ένα βιβλίο για τους Καλάς, το οποίο θα το δούμε στην πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε και για το βιβλίο. Καλώς ήρθες, Έφη. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο της Έφης και του Ίας, το βγάλαν μαζί. Από ό,τι βλέπω ότι υπογράφεται και οι δύο. Ήθη και έθιμα των Καλάσα. Καλάσα είναι το όνομά σας κανονικά? Ναι, είναι Καλάσια λέγόμαστε. Απλώς μας λένε τώρα Καλάς. Καλάς. Γιατί, για ευκολία? Για ευκολία, ναι. Α, μάλιστα, ωραία. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, σε κοιτάω συνέχεια, Ίας, έτσι με αυτό το ύφος, γιατί για μένα είσαι κάτι πολύ εξωτικό. Πρώτη φορά γνωρίζω έναν άνθρωπο από εκεί. Είσαστε πάρα πολύ μακριά. Πολλά χιλιόμετρα μακριά. Και θέλω να ξεκινήσω με την Έφη και να τη ρωτήσω. Εσύ που πήγες ως εκεί, που έκανες αυτό το μακρινό ταξίδι, πώς ένιωσες όταν έφτασες πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το χωριό μάλλον? Είναι ένα χωριό που από ό,τι μου είπες, Ίας, είναι 4.000 οι Καλάς όλοι, έτσι? Δεν είναι ακριβώς ένα χωριό, είναι 3.000. 3.000. Κάθε κοιλάδα έχει κάπου 5 χωριά που ζουν οι Καλάς. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνοι οι Καλάς, είναι και οι Μουσουλμάνοι. Οι Πακιστανοί. Ναι. Ο συνολικός σας αριθμός είναι 4.000. Είναι 4.000. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου, Έφη, πώς ένιωσες εκεί? Ήταν μεγάλο το ταξίδι, το έκανα 2 φορές αυτό το ταξίδι για να φτάσω μέχρι τις Καλασικές Κοιλάδες και πραγματικά είναι αυτό που λένε, έτσι θα το πω ποιητικά, σαν να φτάνει σε μια Ιθάκη. Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια όταν έφτασα σε αυτά τα μέρη, πάρα πολύ οικία. Γιατί αναζητούσαμε να φτάσουμε εκεί μετά από μια μεγάλη ταλαιπωρία, δηλαδή αποστάσεως, δηλαδή σε αεροδρόμια. Πολλά αεροδρόμια, σε ξένους κόσμους, έτσι, σε ένα μουσουλμανικό, σε 2 μουσουλμανικά κράτη. Και για να ανέβουμε πάνω στις κοιλάδες μετά διασχίσαμε και την Ήπεθρο, χώρα. Και όταν φτάσαμε εκεί πραγματικά ήταν μια έτσι πολύ όμορφη αίσθηση ότι φτάσαμε σε ανθρώπους που θέλαμε να δούμε, που μας δέχτηκαν αμέσως πάρα πολύ όμορφα και νιώσαμε σαν στο σπίτι μας. Λοιπόν, Ίας, θέλω να σας ρωτήσω πολλά πράγματα και δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ας αρχίσω από το πιο απλό. Θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μακεδόνες, σωστά? Σωστά. Αυτή η παράδοση πόσα χρόνια μετράει, δηλαδή πόσο βαθιά πάει η ιστορία σας, ήδη από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Κοιτάξτε, όπως οι ιερές μας, οι μεγάλες, λένε ότι η ιστορία μας είναι κάπου 4.000. Να πούμε δηλαδή, όχι το Αλέξανδρο, πριν το Αλέξανδρο, να πούμε ο Διόνυσος. Μάλιστα, αυτά είναι τόσο εκεί. Γιατί ναι, εμείς ξέρουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο και ότι έχετε κάποια σχέση μαζί του. Ναι. Αλλά εσείς θεωρείτε ακόμα πιο πίσω από τον Διόνυσο ότι κατάγεστε? Θεωρούμαστε πιο πίσω. Ναι. Ναι. Αλλά υπάρχουν και ιστορία, δηλαδή, και λέμε και όλα ότι ο Σέλευκος που ήταν, τον θεωρούμε ως προπάπους μας. Γιατί λέμε στην Καλασικά Σιαλαξά, τον Σέλευκος. Μάλιστα. Και έχουμε ιστορίες για Μέγα Αλέξανδρος, πώς ξεκίνησε από Ελλάδα και μέχρι το τέλος πώς πέθανε. Μάλιστα. Γι' αυτό θεωρούμαστε ότι είμαστε οι Έλληνες και ακόμα που κρατάμε τη αρχαία παράδοση, την ελληνική, που δεν υπάρχει πλέον σε όλο τον κόσμο πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι εσείς κρατάτε ακόμα τις θεότητες. Οι μόνοι που κρατάμε δηλαδή στην άκρη του κόσμου και μέσα σε Ισλαμική κράτος. Πολύ δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο σε Ισλαμικό κράτος, αλλά μέσα στους αιώνες, μέσα στα χιλιάδες χρόνια, έχετε περάσει από διάφορες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν αφομοιωθήκατε ποτέ. Κρατάτε την ελληνική σας συνείδηση. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Γιατί αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό που έχουμε και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την καταγωγή μας, που λέμε ότι είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλέξανδρος. Και είπαμε ότι είναι σαν δώρο που μας άφησε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά εμείς θα το κρατήσουμε. Δεν θα παρατήσουμε έτσι το δώρο ή να το χάσουμε. Μάλιστα. Μα κάνει να σκέφτονται έτσι και πολλοί Έλληνες, βέβαια. Βλέπουμε κάποιες σκηνές από το DVD που υπάρχει μαζί με το βιβλίο σου, Έφη. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ακούγατε Ελλάδα, πριν έρθετε εδώ, πριν έρθεις εσύ, νομίζω ότι υπάρχουν 5 καλά σας συνολικά στην Ελλάδα, έτσι. Πριν έρθεις εδώ, πώς έβλεπες αυτή τη χώρα? Κοίταξε, εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι όταν λέγανε Ιουνάν, ήταν, σήμαινε πάρα πολύ για μένα, ειδικά δηλαδή, Ιουνάν. Και θεωρούσα ότι οι Ιουνανοί και εμείς έχουμε την ίδια θρησκεία και πιστεύουμε στο ίδιο. Μάλιστα. Αλλά τελικά δεν ήταν έτσι δεν όπως ήταν το... Έτσι. Γενικά, θέλω έτσι να μάθω τι φανταζόσουν και τι είδες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, στα αλήθεια. Και... Αν πριν έρθεις εδώ, φανταζόσουν πόσο αυτή τη χώρα. Φανταζόμουν ότι... ότι σαν παραμύθι, να πούμε. Όπως τα παλιά, όπως τα αρχαία. Δεν Μάλιστα. είχα φανταστεί ότι θα είναι αλλιώς, τελείως διαφορετικός, δηλαδή. Απογοητεύτηκες λίγο? Έχω λίγο απογοητευτεί. Απογοητευτεί. Πώς σου φαίνεται οι Έλληνες ως άνθρωποι? Μοιάζουν με τους καλά σε χαρακτήρα, σε νοοτροπία, ή είναι τελείως διαφορετικοί? Άσε το κράτος, άσε το ότι είδες βιομηχανίες, το ότι είδες αυτό το μπάχαλο, το ότι πιθανόν να μην είδες το μορφωτικό επίπεδο που φανταζόσουν αυτό το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. Οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι, πώς σου φάνηκαν? Κοίταξε. Όσο έχω γνωρίζει εγώ, δηλαδή, εγώ δούλευα στο ξενοδοχείο εκεί στην Κοιλάδα και έχω δει από όλο τον κόσμο διάφορους, Άγγλοι, Γάλλοι και ό,τι λες, ό,τι είναι. Αλλά οι Έλληνες είναι πάρα πολύ φιλότιμοι, όπως εμείς οι Καλάσσοι. Δεν έχουν αυτό το μίσος, δηλαδή, προς τους άλλους. Μάλιστα. Αυτό έχουμε εμείς οι Καλάσσοι και οι Έλληνες. Αυτό δηλαδή που με κάνει πιο πολύ να αισθάνομαι ότι είμαι Έλληνες. Τις Έλληνες. Νιώθεις δηλαδή ότι υπάρχει κάτι κοινό? Υπάρχει κάτι κοινό, ναι. Μάλιστα. Έφη, να κάνω την αντίστοιχη ερώτηση και σε σένα. Όταν πήγες εκεί και γνώρισες τους Καλάς, πόσο κοντά τους είδες τους Έλληνες? Ως ανθρώπους, γιατί τώρα η νοοτροπία, η ήθη, η έθιμα, θρησκεία, εμείς έχουμε αλλάξει πολύ. Οι Καλάς έχουν μείνει σε εκείνο τον τρόπο σκέψης, τον αρχαίο. Αλλά θέλω να μου πεις, ως άνθρωποι, πώς σου φάνηκαν εσένα, πόσο κοντά σε εμάς? Πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ να σε εξυπηρετήσουν πρόθυμοι. Να οτιδήποτε χρειαστείς, οπουδήποτε να θέλεις να πας, να σου εξηγήσουν ακριβώς τι είναι τα έθιμά τους, πώς είναι τα έθιμά τους. Και εγώ προσέλαβα αυτή την αίσθηση ότι μου κάνουν ένα ιστορικό μάθημα. Δηλαδή ότι εγώ είμαι ο μαθητής και βλέπω ένα κομμάτι της αρχαίας Ελλάδας και το βλέπω ζωντανά μπροστά μου στις γιορτές τους, στις τελετές τους και να συμμετάσχω κιόλας σε αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η αίσθηση που με αφήσανε να αντιζήσω μαζί τους. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου απομονωμένοι, καθόλου καχύποπτοι, δύσπιστοι ως προς τους Έλληνες. Και ειδικά προς τους Έλληνες. Είσαστε έτσι προς όλους τους ανθρώπους ή μόνο προς τους Έλληνες? Είσαστε γενικά μη καχύποπτοι και φιλόξενοι? Είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι, όχι μόνο προς Έλληνες, προς όλους. Έχω την εντύπωση ότι λίγο στο Πακιστάν σας κρατάνε και σαν μουσιακό είδος. Είσαστε δηλαδή ένα μουσείο, μια ατραξιόν τουριστική. Αυτό για να έρχεται... Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτός είναι ο λόγος που σας έχουν αφήσει να επιβιώσετε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ένα μουσουλμανικό κράτος, μια ομάδα τόσο μικρή ανθρώπων, έτσι, δεν είσαστε καμιά μεγάλη ομάδα ανθρώπων, που υπάρχει με μια άλλη θρησκεία, με μια άλλη νοοτροπία και αν θες με μια άλλη συνείδηση εθνική, ναι. Έτσι, είναι ενοχλητικό. Είναι πολύ. Για αυτούς. Οπότε φαντάζομαι ότι σας αφήνουν να επιβιώνετε και να μένετε όπως είστε, γιατί είσαστε λίγο τουριστική ατραξιόν, δεν είναι έτσι? Όχι, λίγο, είμαστε πολύ. Πολύ. Είμαστε πολύ, γιατί είμαστε οι μόνοι λαοί που φτιάχνουμε κρασί, παράγουμε κρασί. Έχουμε κουλτούρα,
mm-hmm. που δεν έχουν στις άλλες πόλεις ή σε άλλες μέρες. Και είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Οι γυναίκες μας είναι, να πούμε, για αυτούς, για τους Πακιστανούς είναι άλλο Ευρώπη. Μάλιστα. Να έρθουν να επισκεφτούν την κοιλάδα μας. Θες να πεις ότι οι γυναίκες σας είναι πολύ πιο ελεύθερες από τις Πακιστανές. Είναι πιο πολύ ελεύθερες, ναι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Είσαστε τόσα χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο των αφιλόξενων της Ασίας. Το λέω αφιλόξενο, πιθανώς σας συναντήσετε σε μια πολύ ωραία κοιλάδα, πιθανώς να είσαστε πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά οι γειτονικοί σας λαοί, φαντάζομαι ότι αυτό μάλλον είναι κάρμα των Ελλήνων. Κάποιο κάρμα υπάρχει εδώ. Να ζουν πάντα ανάμεσα σε αφιλόξενους γείτονες. Όλα αυτά τα χρόνια, τι προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει, τι προβλήματα? Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, να πούμε. Άμα πάμε πριν 600-700 χρόνια, ήμασταν οι βασιλιάδες που βασιλεύανε αυτή τη χώρα. Μετά, όπως έγινε, ήρθαν από Αφγανιστάν και έγινε πόλεμο και γίνανε όλοι αυτοί οι μπάχαλοι. Και, μετά από αυτόν, δηλαδή μέχρι πριν 40 χρόνια, ήμασταν δούλοι. Πληρώναμε πρίκα. Στο βασιλιά, στο Τσιτράλ, σε αυτή την πόλη. Γιατί το 1945 έγινε το Πακιστάν. Ναι. Για να απελευθερωθεί, να γίνει ένα κομμάτι του Πακιστάν, αυτή η πόλη, το Τσιτράλ, έγινε το 1970. 75 κάπου εκεί. Μέχρι τότε βασίλευε ένας βασιλιάς. Και εμείς πληρώναμε πρίκα, κανονικά. Τα χωράφια μας ήταν αυτουνού. Εμείς δουλεύαμε για αυτόν, για να επιζήσουμε, για να υπάρξουμε σε αυτή την παράδοση, σε αυτή τη θρησκεία. Θα αφήσω το πικρό ερώτημα πόσο σας βοήθησε η Ελλάδα, γιατί μπορώ να φανταστώ, για το τέλος, γιατί δεν θέλω να από τώρα να πικράνω τους τηλεθεατές μου. Και θέλω να πάμε σε πιο όμορφα πράγματα. Θέλω να μου πεις καταρχάς ποια είναι, τα πιστεύω σας, ποια είναι η θρησκεία σας, ποια είναι η παράδοσή σας, τι πιστεύετε για τους εαυτούς σας, έτσι όσο μπορείς πιο συνοπτικά, γιατί αν αρχίσουμε βέβαια και τα λέμε όλα, δεν θα φτάσουν 20 εκπομπές. Αλλά λίγο πολύ, ποιοι είστε, ποιοι είναι οι καλά, δηλαδή θα λέγατε σε κάποιον που θα ερχόταν εκεί να σας γνωρίσει, χωρίς να ξέρει τίποτα για εσάς? Λοιπόν, καταρχήν, οι καλά είμαστε, πιστεύουμε σε πολλούς θεείς, σαν Απόλλωνα, Ζεύς, Ιστία και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλα. Έχουμε την αρχαία θρησκεία, την ελληνική. Μάλιστα. Και αυτό είναι που, να πούμε, μας κρατάει. Και έχετε και άλλη γλώσσα, να φανταστώ. Δεν μιλάτε πακιστανικά. Δεν έχει καμία σχέση η καλασική γλώσσα με τα πακιστανικά ή με άλλες γλώσσες. Όμως έχει πάρα πολύ αρχαία ρίζες η γλώσσα μας. Ναι. Πες μου κάτι στη γλώσσα σας, έτσι για να καταλάβω, ας πούμε, ό,τι θες εσύ, ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, θα σου πω ένα-δύο λέξεις. Mm-hmm. Δεν είμαι γλωσσολόγος ούτε αυτό, γιατί δεν έχω ψάξει και πολύ. Απλώς το πιο είναι ότι σαν χαιριέτα, όπως λέτε στην ελληνική, χαίρεται. Χαιριέτα. Ή μάλιστα. Το χέμαν. Χέμαν είναι το χειμώνα. Mm-hmm. Και υπάρχουν άλλες πολλούς. Όχι, εγώ θέλω να μου μιλήσεις ελεύθερα τη γλώσσα σου, να μου πεις καλώς σας βρήκα σε αυτή την εκπομπή, τι κάνετε, απλά όπως μιλάτε μεταξύ σας. Ναι. Είναι από Σουκουργουζάρ του Μέη. Κιμπάλ Νιτάς, με φίλουνα. Τα υποσυκουλιά και του Ταντάιμ Σαλέμα Ιτατά. Μάλιστα. Δεν είναι πακιστανικά, δεν είναι αφγανικά, είναι μια δική σας γλώσσα. Είναι δική μας γλώσσα, ναι. Πώς νιώθεις που είσαστε τόσο ιδιαίτεροι, τόσο λίγοι και τόσο ιδιαίτεροι? Σε τρομάζει από τη μία, δηλαδή, είσαστε λίγοι και ιδιαίτεροι. Αυτό είναι και καλό, είστε ξεχωριστοί. Είναι και κακό, γιατί είστε πολύ μοναχικοί, πολύ μόνοι. Κοίταξε, όταν είσαι λίγη, έχεις μεγάλο φόβο και φοβάσαι πολύ, δηλαδή, λες τι γίνεται δηλαδή τώρα, θα με φάνε οι υπόλοιποι που είμαι λίγο, θα ζήσω άλλα τόσα χρόνια που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Θα υπάρχω, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο φόβο. Και όχι μόνο ως άτομο, αλλά και ως κοινωνία. Ως κοινωνία. Όχι ως άτομο, ως κοινωνία. Εφή, εσύ τι λες, θα υπάρχουν άλλα τόσα χρόνια ως κοινωνία?
Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Βλέπω ότι τώρα η περιοχή τους είναι μέσα πολύ κοντά στον πόλεμο. Δεν είναι μέσα ακριβώς στο κέντρο του πολέμου, αλλά επειδή οι περιοχές τους είναι με τα σύνορα με το Αφγανιστάν και ο ίδιος μας έλεγε που είχε πάει το καλοκαίρι και το Δεκέμβριο ταξίδι εκεί, ότι ακούγαν το βράδυ τα βομβαρδιστικά να περνάνε πάνω από τις κοιλάδες και να βλέπουν και τις λάμψεις πίσω από τα βουνά, από εκρήξεις κτλ. Και πραγματικά, αν και προστατεύονται από το πακιστανικό κράτος, τους έχουν φρουρούμενους, η περιοχή τους όλη είναι φρουρούμενη, για να πάει κάποιος μέσα πρέπει να πάρει ειδική άδεια, να τον συνοδεύσει στρατός κτλ. Η αστυνομία. Υπάρχει φυλάκιο στην είσοδο δηλαδή των κοιλάδων, που ελέγχεται ο κάθε ένας που μπαίνει μέσα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι είναι πράγματι κοντά σε δύσκολες καταστάσεις. Οι μουσουλμάνοι υπάρχουν και φανατικοί και άνθρωποι πιο έτσι να δέχονται και μια διαφορετικότητα και προς το θρήσκευμα ειδικά. Όμως μέσα στις κοιλάδες, επειδή η ισορροπία του πληθυσμού έχει αλλάξει, ενώ κάποτε ήταν καλασικές κοιλάδες, σήμερα είναι στα 10 άτομα οι 3 καλάς, οι υπόλοιποι είναι επικοί, μουσουλμάνοι που έχουν έρθει και έχουν επικήσει στις απομονωμένες αυτές τις κοιλάδες, γιατί για να διαφύγουν, όπως είπε ο Ιας, από τα παιδινά και από τους κινδύνους των παιδινών περιοχών, αποτραβήχτηκαν αυτοί τις εποχές που είπε ότι ήταν το κράτος των μουσουλμάνων επεκτάθηκε, αποτραβήχτηκαν σε περισσότερο ψηλά μέρη. Παρ' όλα αυτά τους ακολούθησαν και πολλοί άλλοι μουσουλμάνοι, τώρα με τον καιρό και για τους τουριστικούς λόγους που είπαμε. Έχουν επιχειρήσεις εκεί και τα λοιπά και ζουν μαζί τους. Και δηλαδή εσωτερικά σαν κοινωνία λίγο έχουν πρόβλημα, γιατί έχουν φτιαχτεί και τζαμιά εκεί και τους προσπαθούν να τους προσιλητήσουν συνεχώς. Και γενικότερα η περιοχή είναι επικίνδυνη. Μάλιστα. Δηλαδή επειδή είναι κοντά σε εμπόλεμη καθαρά περιοχή. Ζώνη. Μάλιστα, πες μου και άλλα για τους καλάς. Μου είπες, ας πούμε, ότι πιστεύετε σε ένα είδος πολυθεϊσμού με πολλούς αρχαίους Έλληνες θεούς βέβαια μέσα σε αυτό, έτσι. Η γλώσσα σας είναι διαφορετική, έχετε και αρκετές ελληνικές λέξεις, έστω αν έχουν λίγο παραφθαρεί ή αλλάξει ακουστικά. Τι άλλο είστε ως λαός, ποια είναι τα ήθη, τα έθιμά σας, ποια είναι η κοινωνική σας οργάνωση, η δομή σας? Από ό,τι μου έλεγες πριν μπούμε σε αυτήν την εκπομπή, είσαστε πάρα πολύ ελεύθεροι, ειδικά οι γυναίκες. Ναι. Μου έκανε εντύπωση ότι οι γυναίκες σας, από ό,τι μου είπες, επιλέγουν τον άντρα τους. Όταν δεν τον θέλουν, μπορούν να πάρουν κάποιον άλλον άντρα. Και οι άντρες όμως, απ' την άλλη, δεν μπορούν να αφήσουν τη γυναίκα τους αν εκείνη δεν τους εγκαταλείψει, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Για πες μου λίγα πράγματα για την κοινωνία σας. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κοινωνία μας είναι πολύ ανοιχτή, πολύ φιλότιμη. Οι γυναίκες έχουν απόλυτα δικαίωμα ποιον να διαλέξουν και με ποιον να παντρευτούν, αν δεν πάνε καλά με αυτόν που έχουν διαλέξει. Μπορεί να παντρευτεί ή μπορεί να κάνει σχέση με άλλον άντρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς οι άντρες, για να παντρευτούμε τη κοπέλα, έχουμε κάποιες αντάλλαγμα, δηλαδή. Δίνεται κάποια πρίκα. Δίνουμε κάποια πρίκα. Να το πούμε έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και γίνονται διάφορες, σαν χορό και μια γιορτή. Ναι. Σε αυτό το θέμα. Όταν η γυναίκα έχει κάνει παιδιά ή χωρίς παιδιά, να πούμε παντρεύτηκε σήμερα και μετά από ένα μήνα δεν σε γουστάρει. Mm. Λέω, δεν σε γουστάρω. Ωραία. Δεν είναι, να πούμε, αναγκασμένη να κάτσει επειδή δεν της αρέσεις. Mm-hmm. Είναι ελεύθερη να ψάξει για τη ζωή της. Και αν υποθέσουμε ότι μια γυναίκα με παιδιά φεύγει και πάει με έναν άλλον άντρα, τα παιδιά τα παίρνει μαζί της? Όχι, δεν παίρνει τα παιδιά μαζί. Τα παιδιά μένουν στο σπίτι του πατέρα. Του πατέρα. Αλλά πάνε στη μητέρα. Είναι πάλι το ίδιο, οικογένεια δηλαδή. Είστε σίγουροι ότι είστε συγγενικό φίλο με εμάς, έτσι από περιέργεια δηλαδή? Γιατί από ό,τι βλέπω, οι γυναίκες σας, ό,τι θέλουν να κάνουν, σας αφήνουν τα παιδιά, φεύγουν. Εμάς εδώ, μάλλον το αντίθετο γίνεται. Μάλλον μας φεύγουν, μας αφήνουν και τα παιδιά. Έτσι δεν είναι, Έφη?
Παλαιότερα, στην αρχαιότητα δηλαδή, οι άντρες πλήρωναν πρίκα στις γυναίκες. Ναι. Στη σημερινή κοινωνία ή και λίγο παλιότερα, ας πούμε έτσι, πλήρωναν οι γυναίκες ή οι οικογένειες των γυναικών στους γαμπρούς την πρίκα. Όμως και με την αρχαιότητα. Αυτό εξαρτάται από τις κοινωνίες, ας πούμε. Ναι. Σε άλλες κοινωνίες αρχαίες πληρώναν οι άντρες, σε άλλες πληρώναν οι γυναίκες. Στην ελληνική πλήρωναν, στην αρχαία Ελλάδα πλήρωναν οι άντρες τη γυναίκα. Και έδιναν πολλά δώρα, όπως βλέπουμε και μέσα στον Όμηρο, ότι η γυναίκα δεν ήταν έτσι ένα σκεύος αναπαραγωγής ή ειδονής, και όποτε ήθελε ο καθήρης το εξφενδόνιζε. Λοιπόν, ως άχρηστο. Με τη σημερινή κοινωνία δεν έχουν σχέση, γιατί πραγματικά κρατάνε τα αρχαία ήθη και έθιμα. Τα παιδιά σας. Καταρχάς, μένετε στο ίδιο σπίτι με τους γονείς σας, να φανταστώ, μου είπες. Ναι. Αυτό γίνεται για λόγους ανάγκης ή από έθιμο? Δεν είναι ούτε ανάγκη, ούτε να πούμε έθιμο. Έθιμο. Είναι αγάπη. Όταν είσαι μαζί όλοι, υπάρχει η αγάπη. Όταν μακρύνεσαι, δεν υπάρχει αυτό το αγάπη που νιώθεις. Μάλιστα. Απομακρύνεσαι και σκέφτεσαι τη δικιά σου ζωή. Αυτό να σου πω, μου θυμίζει η Ελλάδα. Το να μένουν τα παιδιά από τους γονείς μοιάζει πάρα πολύ. Και τα παιδιά σας μεγαλώνουν μαζί όλα? Δηλαδή, σου υποθέτω ότι εσένα οι γονείς σου δεν έχουν μόνο εσένα, έχουν και άλλα παιδιά. Κοιτάξτε, η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ωραία. Όλα αυτά τα παιδιά παντρεύονται και μένουν με τις γονείς τους? Ναι. Όλοι? Όλοι. Μέχρι να φτάσει, δηλαδή, να πούμε το σπίτι δεν φτάνει πια. Μέχρι που να μην φτάνει πια. Ναι. Και τα εγγόνια όλοι μαζί δηλαδή? Όλοι μαζί. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή είμαστε τώρα στο σπίτι μου, ένα δωμάτιο είναι, πιο μεγάλο, λίγο πιο μεγάλο από αυτόν, και ζουν εκεί μέσα 18 άτομα. Και τα καταφέρνετε? Και τα καταφέρνουμε μια χαρά. Μπράβο. Γιατί κάνουμε όλες μαζί. Όλοι μαζί τις δουλειές. Όλοι μαζί τις δουλειές. Μάλιστα. Και έτσι δεν έχεις την ανάγκη να πεις, πω τώρα πρέπει να πάω νοσοκομείο, ποιον θα βρω τώρα ή να πάρω τηλέφωνο. Ό,τι έχεις ανάγκη, όλα σου λέει, τι έγινε, τι έπαθες, ωραία, πάμε εκεί, θέλεις να πάω εκεί. Να η νύφη πάει στο σπίτι των πεθερικών ή ο γαμπρός στα πεθερικά του? Και οι δύο πάνε. Και οι δύο, ανάλογα δηλαδή. Ναι. Ή θα έρθει η νύφη ή θα πάει ο γαμπρός. Μαζί, και μαζί και... Ναι. Ωραία, ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω πολλά ακόμα και εσένα και την νύφη. Διαλυματάκι πολύ μικρούλι. Υποθηκεύσαμε το μέλλον των παιδιών μας για να έχουμε ένα τεχνητό επίπεδο ευημερίας. Και σήμερα έρθει ο λογαριασμός. Σήμερα το χρέος είναι 300. Εγώ σας ζήτησα λοιπόν συγγνώμη για τα 13. Δεν πρέπει να βγουν κάποια στελέχη του Πασόκ, ο υπουργός των οικονομικών, αυτοί που κυβέρνησαν τη δεκαετία του 80, που είναι η χαμένη δεκαετία του 80 για την οικονομία, να ζητήσουν συγγνώμη για τα 287 δισεκατομμύρια του χρέους? Μη έχεις πει ότι η Νίνα είναι πιο αποδοτική, αλλά τόσο πολύ. By far και ακόμα παραπέρα. Τι λες, παιδί, μπράβο. Τα συμβόλαια Κοσμοτέ απεριόριστα σου δίνουν περισσότερα. Γιατί και επικοινωνείς απεριόριστα με τους περισσότερους συνδρομητές συμβολέου και κατοκινητής και κερδίζεις 10 ευρώ έκπτωση στο πάγιό σου για έναν ολόκληρο χρόνο. Για σένα που θέλεις οικονομία, έλα τώρα στα συμβόλαια Κοσμοτέ. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Σκορ. Η εφημερίδα των μεγάλων κυτρινόμαυρων αποκαλύψεων. Αποκλειστικά ρεπορτάζ και όπως πάντα μάχημη αρθρογραφία. Συνεντεύξεις, παρασκήνια και καινούργιες στήλες με νέους αρθρογράφους. Η original αθλητική ενημέρωση ενισχύεται και μπαίνει στον ένατο χρόνο. Αναλύσεις, προϊστορία και τα πιο ψαγμένα προγνωστικά για να πάτε στο ταμείο. Σκορ, πάντα δίπλα στην ΑΕΚ. Ο κ. Παπανδρέου μας έθεσε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ξέρει πολύ καλά ότι υπήρχαν άλλες χώρες που προσέφεραν ανάλογα πακέτα με λιγότερο τοκογλυφικό επιτόκιο. Δεν με νοιάζει αν είναι υπουργός, βουλευτής, πρωθυπουργός, όποιος και να είναι. Τα πιάσες, κύριε. Γιατί δηλαδή πρέπει να είσαι πιο ίσος από τον πολίτη? Να καθίσεις, να δικαστείς, να καταδικαστείς και να μπεις και μέσα.
Λοιπόν, σε αυτό το στούντιο είμαστε όλοι Έλληνες. Ο ένας απλώς έχει γεννηθεί πολύ μακριά από εδώ, έχει γεννηθεί στο Πακιστάν, είναι Καλάς. Καλωσορίζω λοιπόν τον Έλληνα Καλά σε αυτό το στούντιο, γιατί φαντάζομαι ότι δεν ξέρω, σε έχουν καλωσορίσει όλοι οι Έλληνες έτσι καλά όπως σε καλωσορίζουμε εδώ. Ναι, πολύ. Ναι. Πολύ. Όταν δεν ξέρουν ότι είσαι Καλάς, σε βλέπουν στον δρόμο. Μπορεί να πιστεύουν ότι είσαι Πακιστανός, ότι είσαι Ινδός, επειδή είσαι και μελαχρινός. Βέβαια, όλοι Καλάς δεν είναι μελαχρινοί. Υπάρχουν και ξανθοί και γαλανομάτιδες. Είναι από ό,τι μου είπες διάφορες, όπως και εμείς εδώ. Όταν σε βλέπουν και δεν μιλάς και όταν δεν μιλούσες στη γλώσσα και φαντάζουν ότι ήσουν Πακιστανός ή οτιδήποτε, πώς σε υποδέχονταν? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν με θεωρούσαν σαν Πακιστανός, γιατί δεν είμαι και τόσο. Καλά, δεν είσαι τόσο, αλλά δεν μιλάς τη γλώσσα. Και όταν και μίλαγα με τους Έλληνες, μου λέγανε και με ρωτάγανε από πού είσαι, από Πακιστάν. Με ρωτάγανε περίεργα. Λες, οι Πακιστανοί είναι μαύροι, εσύ πώς και έτσι. Εγώ λέω εντάξει, είμαστε οι Καλάς, οι μακρινοί Έλληνες, επόμενο του Μέγα Αλέξανδρος. Γι' αυτό είμαστε λίγο μελαχρινοί, έχουν περάσει και τόσα χρόνια. Καλά, και εμείς εδώ είμαστε μελαχρινοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που είναι στα δικά σου τα χρώματα. Απλώς άλλο ένας Έλληνας μελαχρινός που μιλάει ελληνικά, και άλλο εσύ που πρώτο ήρθες και μίλαγες μια άλλη γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα. Είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, όταν μαθαίνουν για σένα, πώς σε αντιμετωπίζουν, πώς σε βλέπουν? Καταρχάς να πω ότι μου φέρεις και ένα πολύ ωραίο δώρο, διότι όλοι Καλάς, όπως όλοι οι Έλληνες, είναι άνθρωποι που πάνε κάπου, θα πάνε με τα δώρα τους και αυτό είναι το καπιτό Βαλακαλά. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δείξω πάντως το δώρο σου που είναι το καπέλο και θέλω να πάμε λίγο στην ενδυμασία. Έχετε κάποια έτσι κλασική ενδυμασία. Οι άντρες φοράτε ένα καπέλο με ένα φτερό. Οι γυναίκες φορούν ένα άλλο καπέλο στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλές χάντρες. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο το κόκκινο χρώμα. Για μίλα μου λίγο για τα ενδύματά σας και τι συμβολίζουν. Δεν μπορεί να σου πω για το συμβόλαιο, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι. Η Εφη πάντως που τάψαξε μου είπε πολλά πράγματα. Μου είπε ότι οι χάντρες ήταν παλιά κοράλια, αλλά έχετε κρατήσει τα κοχύλια. Όποιος ψάχνει βρίσκει πάρα πολλά. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν έχω ψάξει ακόμα. Γιατί και πώς? Απλά το βλέπεις. Απλά το βλέπω. Απλά έχουμε συνηθίσει με αυτή την παράδοση. Όπως και εμάς, τους Έλληνες, να μας ρωτήσουν γιατί φοράγατε φουστανέλα, δεν ξέρουν να απαντήσουν περισσότερο. Αυτός που ασχολείται με αυτά τα θέματα μπορεί να απαντήσει. Μάλιστα. Πάντως είναι πολύ όμορφες οι φορεσιές σας. Και φοράτε αυτά τα ρούχα. Δεν υπάρχουν. Φοράμε ειδικά αυτά τα ρούχα, καθημερινές είναι αυτά. Δεν αλλάζετε δηλαδή, δεν βάζετε ευρωπαϊκά ρούχα. Όχι, όχι, μόνο αυτά τα δικά σας. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και βλέπω και πολύ πλεξίδα. Οι γυναίκες σας δεν κόβουν τα μαλλιά τους ποτέ, έτσι? Όχι, δεν κόβουν ποτέ, ναι. Υπάρχουν και άντρες που έχουν μακριά μαλλιά, από ό,τι μου είπες. Υπάρχουν και άντρες, αλλά λίγα. Γιατί στο Πακιστάν, άμα έχεις μακριά μαλλιά, σε βλέπουν λίγο παράξενο. Αναγκάζεστε δηλαδή με κάποιο τρόπο. Ναι. Βλέπω ότι έχετε κυκλικούς χορούς αγκαλιαστούς σαν τους Έλληνες. Έτσι είναι λίγο κλασικό αυτό. Η μουσική σας. Πώς είναι περίπου? Βλέπω κάποια κρουστά εδώ, έτσι? Ναι. Η μουσική μας είναι, παίζουμε δύο δαούλια όταν αρχίζει αυτό το χορό. Είναι ένα μεγάλο και ένα μικρό. Λοιπόν, πριν να αρχίζουμε αυτό το χορό, υπάρχει μια έθιμα που μαζεύονται όλοι οι γέροι και ξεκινάνε να πούνε την ιστορία. Πώς ήρθαμε και... Α, μάλιστα. Λέτε την ιστορία της φυλής. Της φυλής. Και από εκεί ξεκινάει το χορό, δηλαδή η χορό βασίζεται σε αυτό. Η γλώσσα σας είναι και γραπτή ή μόνο προφορική? Είναι προφορική. Προφορική. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες, δηλαδή. Ομερικοί έτσι. Ναι. Μερικές καταβολές. Έφη, θέλω να πω σε σένα. Και να μου πεις εσύ που έψαξες για την ενδυμασία τους, για τα ήθη τέθημά τους και είδες και την αγάπη τους για τους Έλληνες. Είναι αλήθεια ότι πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσει ο Μεγάς Αλέξης να τους πάρει? Βέβαια, αυτό είναι η τελευταία φράση που αναφέρουν, δηλαδή έτσι κατακλείδι, ας πούμε, είναι το συμπέρασμα ότι περιμένουν ακόμα τον Αλέξανδρο να έρθει να τους φέρει πάλι στην πατρίδα. Έτσι το αναφέρουν και τα κοράλια στην ενδυμασία τους, οι ίδιοι οι παλαιότεροι, γυραιότεροι ιερείς, αναφέρουν πάντα ότι είναι θαλασσινός λαός. Είναι δηλαδή, κατάγονται από περιοχή που έχει θάλασσα. Και βρίσκονται, μιλάμε για μια περιοχή σήμερα που βρίσκονται σε 2.500 υψόμετρο στις υπόρειες του Ινδικού Καυκάσου. Λίγο πού τα βρίσκεται τα κοχύλια?
Τα κοχύλια μας φέρνουν από την Ινδία. Από την Ινδία. Ναι. Μας, τα αγοράζετε δηλαδή πια. Τα αγοράζουμε πια, ναι. Αλλά οι στόλες διατηρούνται οι ίδιες όπως ήταν πάντα. Όπως ήταν πάντα. Μάλιστα. Κοίτα να δεις αγάπη για τα έθιμά τους. Μα κανένα σου μοιάζαν όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, τι μου έλεγες, Έφη. Έλεγα λοιπόν ότι και το φτερό που φοράνε, βλέπουμε και ότι οι αρχαίοι Έλληνες φορούν φτερό και ο Αλέξανδρος στο κράνος τους το στόλιζε με φτερά. Και βλέπουμε επίσης ότι έτσι οι μουσουλμάνοι της περιοχής που φοράνε παραπλήσιο καπέλο έχουν ως διάκριση αυτό ακριβώς το στοιχείο, ότι μόνο οι καλάς φοράνε το φτερό, ενώ οι άλλοι όλοι, γιατί βλέπουμε και διάφορους άλλους, είτε αν εξισλαμιστεί κάποιος από τους καλάς, δεν επιτρέπεται να φορέσει φτερό. Μάλιστα. Εξισλαμίζονται πολύ καλά Ασίας. Έχουν εξισλαμιστεί πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Από ανάγκη ή επειδή παντρεύονται ή για κοινωνικούς λόγους. Να πω την αλήθεια ότι υπάρχει και μεγάλη ανάγκη. Μάλιστα. Και από την άλλη πλευρά να δεις ότι έχουμε πολλούς και χρηματοδοτεί, να πω. Χρηματοδοτούν οι μουσουλμανικοί. Οι μουσουλμάνοι να κάνουν, γιατί αυτοί πιστεύουν ότι άμα κάνεις μουσουλμάνος ένας άπιστος, όπως λένε εμείς, αυτοί ότι είμαστε άπιστοι. Ναι. Πιστεύουν ότι κατά κάποιο τρόπο θα πάνε στο παράδεισο. Στο παράδεισο. Ωραία αντίληψη αυτή. Για πες μου κάτι, εσύ που ήρθες στην Ελλάδα και την είδες εδώ γεμάτη μουσουλμάνους πλέον, έτσι. Πώς βλέπεις εσύ που από τα μέσα που είσαι στην κατάσταση αυτή, πώς βλέπεις όλη αυτή την εισρωή μουσουλμάνων σε αυτή τη χώρα? Επικίνδυνη? Είναι λίγο επικίνδυνη, ναι. Δηλαδή, εσείς το έχετε ζήσει. Ναι. Ήτανε μουσουλμάνοι, σας εκτοπίσανε, σας μειώσαν δραματικά ως πληθυσμό, σας τριμώξανε, σας φτιάξανε ένα ωραίο μουσείο εκεί για να σας βλέπουν οι τουρίστες να βγάζουν κάποια χρήματα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να προσπαθούν να σας προσελητήσουν. Η Ελλάδα που γεμίζει σιγά σιγά μουσουλμάνους. Για αυτό το θέμα θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι, οι απλοί άνθρωποι, αυτοί που είναι μουσουλμάνοι, δεν είναι τόσο επικίνδυνοι. Mm-hmm. Οι επικίνδυνοι είναι οι μουλάδες που τους κάνουν εχθροί προς τους άλλους. Μάλιστα. Αυτοί που είναι εδώ πέρα, άμα δεν έχουν μουλάδες να τους οδηγήσει σε αυτό το δρόμο, δεν είναι επικίνδυνοι. Είναι απλοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Μάλιστα. Πόσες πιθανότητες δίνεις αυτοί οι μουσουλμάνοι, επειδή τους έχει ζήσει, να μπορέσουν να αφομοιωθούν εδώ στην Ελλάδα? Ας πούμε, έχουν έρθει πάρα πολλοί λαοί, περισσότεροι Ευρωπαίοι, έχουν έρθει Ρώσοι, Αλβανοί, πολύ διαφορετικοί λαοί και έχουν σιγά σιγά αφομοιωθεί με τα ελληνικά ήθη, τα έθιμα, έχουν γίνει ένα με τον ελληνικό λαό, έχουν κατά κάποιο τρόπο καταφέρει να ζήσουν αρμονικά, να εξελινιστούν εντός εισαγωγικών. Και να ζήσουν μια χαρά. Πόσες πιθανότητες δίνεις να γίνει το ίδιο και με τους μουσουλμάνους που έχουν έρθει, που τελευταία τα περισσότερα κύματα μεταναστών είναι μουσουλμάνοι? Κοίταξε, ο μουσουλμάνος είναι ένας φανατικός λαός που όπου και να πάει δεν... Θα αλλάξει. Θα αλλάξει. Θα μείνει όπως είναι. Μάλιστα. Αλλά απλώς θα αλλάξει λίγο τρόπος ζωής. Τα υπόλοιπα είναι εκεί που είναι. Θα πίνει λίγο κρασάκι, θα αφήνει την κόρη του να πηγαίνει στην καφετέρια, ναι. Λίγο, ναι. Αλλά έχει... Σε βλέπω και κουνάς το κεφάλι. Γιατί κουνάς το κεφάλι? Μα και οι μουσουλμάνοι που ζουν στις καλασικές κοιλάδες παίρνουν μέρος στις καλασικές γιορτές, πίνουν κρασί που απαγορεύεται. Όπου κάτι το βρούνε, τέτοιο, γενικά το πίνουν, αυτό είναι το αλήθεια. Το πίνουν και χορεύουν και καλασικούς χορούς. Το μόνο που πράγματι ακόμα διατηρούν είναι όταν κάνουν τελετές οι καλάς και έχουν τα ειδωλόθητα που λέμε τα σφάγια, τα ιερά. Από το φάι αυτό δεν τρώνε οι μουσουλμάνοι. Όμως οι καλάς ως φιλόξενοι, για να μην τους αφήσουν νηστικούς στις γιορτές τους, κάνουν ειδικά δηλαδή ζώα για να φάνε οι άπιστοι, οι μουσουλμάνοι. Οι άπιστοι, οι μέντρες τους λέμε απίστους, ναι, αυτό έχει μεγάλη πλάκα. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, να πάμε λίγο σε πιο οδυνηρά πράγματα, αλλά δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Ποια είναι η παρουσία της Ελλάδας σε εσάς, στους πληθυσμούς εκεί? Υπάρχει βοήθεια, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν ανταλλαγές πνευματικές, οικονομικές, πολιτιστικές? Και πότε ξεκίνησε αυτή η παρουσία? Μου είπες ότι μέχρι πριν από 30-40 χρόνια, 40 χρόνια, ήσασταν μέρος ενός βασιλείου. Ναι. Κοιτάξτε, η βοήθεια από την Ελλάδα που ξεκίνησε ήταν από 1900,
95. Μάλιστα. Μέχρι τότε δεν είχαμε κανένα βοήθεια. Είχατε παρουσία Ελλήνων, είχαν έρθει όχι, κάποιοι? Όχι. Μπορεί να είχε έρθει ένας που είχε φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ. Ναι. Ήταν ο μόνος που είχε έρθει. Μετά από εκείνη ήρθε ο δάσκαλος που... Δεν είχατε ξαναδεί Έλληνες δηλαδή? Όχι. Μάλιστα. Απλώς είχαμε στο νου μου το Ιουνάν. Από εκεί ξεκίνησε η βοήθεια για τους καλάσια, σχολείες και τέτοια. Έχετε σχολεία δηλαδή? Έχουν φτιάξει κάποια σχολεία. Το ελληνικό κράτος έχει φτιάξει εκεί κάποια σχολεία. Ναι. Που μαθαίνετε ελληνικά. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε ελληνικά, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Μαθαίνετε την ελληνική ιστορία, την ελληνική παράδοση, έστω την ελληνική μυθολογία που είναι κοντά σε εσάς. Τίποτα, προς το παρόν τίποτα. Έχουμε απλώς, έχουν φτιάξει τα εκτήρια και εκεί μέσα διδάσκουμε αυτά που είναι μουσουλμανικά. Που είναι... Τι διδάσκετε, στα ελληνικά, δηλαδή σχολεία διδάσκεται το Κοράνι? Ναι. Μισό λεπτά και τώρα γιατί μπερδεύτηκα. Σε αυτό το σχολείο πάνε μόνο καλάσι ή πάνε και οι Πακιστανοί? Αυτά τα 4-5 σχολεία που έχουν φτιάξει πάνε μόνο καλασόπεδα. Και μαθαίνετε το Κοράνι για ποιο λόγο? Μαθαίνουν αυτό που διδάσκουν στα άλλα σχολεία. Α, κάνετε ό,τι κάνουν και τα πακιστανικά σχολεία? Και τα πακιστανικά. Δεν είναι ιδιότερα δηλαδή. Οι δάσκαλοι σας είναι Έλληνες ή Πακιστανοί? Είναι Πακιστανοί. Πακιστανοί. Ναι. Δηλαδή τα σχολεία απλώς χτίστηκαν για να μάθετε να γράφετε από ό,τι κατάλαβα. Όπως, και να διαβάζετε στα ναι, πακιστανικά. Απλώς ήταν επειδή παλιά πηγαίναμε σε ένα σχολείο, όλοι οι καλάσια οι μουσουλμάνοι, αλλά πλέον πάνε οι καλάσια ξεχωριστά. Μάλιστα. Οπότε δεν έχει αυτό το φόβο λίγο που να αλλάξει το μυαλό. Ναι. Μάλιστα. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι σας, δηλαδή σας φέρονται σαν ιδιαίτερο φίλο? Δέχονται την διαφορετικότητά σας ή προσπαθούν να σας προσελητήσουν στο δικό τους τρόπο? Όταν πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο που πάνε και οι μουσουλμάνοι, μας θεωρούσαν πολύ βρώμικοι. Ναι. Μιαρούς. Μιαρούς και τέτοια. Αλλά τώρα που έχουν τα παιδιά δικά τους σχολεία που πάνε και είναι καλάς, και φυσικά έχουμε δασκάλους καλάς. Α, οι δασκάλοι σας είναι καλάς, δεν είναι Πακιστανοί? Είναι καλάς, οπότε τα παιδιά πλέον δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά μετά από... Είναι για 5 τάξεις το σχολείο, μικρό είναι. Μάλιστα. Μετά από εκεί πάνε στο, δηλαδή, πάλι στο ίδιο σχολείο πάνε. Οπότε μάλιστα, πάλι εντοπίζουν τα ίδια προβλήματα που είχαμε εμείς. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί είναι βασικό. Θα θέλατε εσείς να μάθετε ελληνικά, να μάθετε ελληνική ιστορία? Βεβαίως και θα ήθελαμε να μάθουμε. Μάλιστα. Βεβαίως. Τη δική σας ιστορία τη μαθαίνετε μέσα στο σχολείο, τη δική σας παράδοση? Τώρα έχουν ξεκινήσει να μάθουν, να μαθαίνουν την καλασική ιστορία και αυτά. Έφη, έρχομαι σε σένα. Πώς τα είδες τα ελληνικά σχολεία και την ελληνική παρουσία και την ελληνική βοήθεια από το κράτος? Εγώ είδα πολύ ωραία κτίρια, πάρα πολύ έτσι εναρμονισμένα με το τοπίο, στην αρχιτεκτονική των καλάς, πέτρα και ξύλο, φτιαγμένα με πέτρα και ξύλο, με τα σύμβολα τα ελληνικά που βλέπουμε, το αστέρι της Μακεδονίας σκαλισμένο κτλ. Όλα έτσι πολύ όμορφα, αλλά όταν βλέπεις ότι μέσα στο πρόγραμμα το σχολικό είναι το Κοράνι κτλ., μοιραία λες δεν είναι ελληνικό σχολείο. Μπορεί να είναι ναός του πνεύματος πάντα ένα σχολείο, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει έτσι αυτή η άνοιξη θρησκεία μέσα σε ένα σχολείο. Να μπορούν να μάθουν και αν θέλουν και το Κοράνι, να μάθουν και την καλασική παράδοση, γιατί είναι εξοβελιστέα η παράδοση. Τώρα, όταν μιλάει ο Ιας και λέει, τώρα μιλάμε 1-2 χρόνια είναι που υπάρχει καλασικό σχολείο που μαθαίνει, που επιτρέπεται να τραγουδάνε τα παιδιά καλασικά τραγούδια και να μιλάνε για την παράδοση την καλασική. Αλλά και αυτά πάλι γραμμένα, όταν μιλάμε για γραπτό λόγο, σε ένα λατινίζον αλφάβητο. Ούτε μία σχέση με το ελληνικό αλφάβητο ή με αυτά που θα ήδη λένε ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν λες ότι είσαι Έλληνας πρέπει να γράφεις και στο ελληνικό αλφάβητο. Μάλιστα. Και όχι στο λατινικό. Θα θέλατε ή ας να γράφετε στο ελληνικό αλφάβητο, γιατί το λατινικό είναι πολύ πιο εύχριστο. Ναι, εμείς θα θέλαμε πολύ για να έχουμε, εντάξει, να έχουμε την καλασική αυτό γλώσσα, αλλά στα ελληνικά αλφάβητα. Θα ήταν μάλιστα, πιο καλό. Πιο καλά.
Γενικότερα, εσείς ως Έλληνες έχετε διαβατήρια, έρχεστε εδώ εύκολα, έχετε τις βίζες σας, όλα αυτά πρέπει να έχετε. Έχουμε εμείς πακιστανικό διαβατήριο. Μάλιστα. Αλλά μέσα στο διαβατήριο γράφει ότι είμαστε καλάς. Αλλά δεν μας δίνουν τόσο εύκολα βίζα για να έρθουμε στην Ελλάδα. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή έχετε την ίδια αντιμετώπιση που έχει και ένας ξένος. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Τι προσπάθειες έχουν γίνει, εσύ εδώ είσαι εκπρόσωπος των καλά στην Ελλάδα, όπως είναι και βέβαια και όλοι οι υπόλοιποι καλά, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Αν υπάρχουν καλά που έχουν παντρευτεί με Έλληνες εδώ ή με άλλους και έχουν τελείως χάσει την ταυτότητά τους, ή όλοι οι καλά που είστε εδώ έχετε κρατήσει την ταυτότητά σας και την προσπαθείτε να κάνετε πράγματα για την πατρίδα σας? Όσοι καλά είμαστε εδώ, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για, για την λαό μας, για τους καλά. Ναι. Έχει παντρευτεί μια κοπέλα, ένας Έλληνας. Έχει παντρευτεί μια κοπέλα Ελληνίδα, έναν καλάς. Έχουν παιδιά, ζουν μια χαρά. Αλλά δεν είναι ότι έχουν χάσει τελείως. Πάνε κάθε χρόνο. Η παρουσία Ελλήνων εκεί έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ήρθε η Έφη. Πολλοί άλλοι κόσμος έκαναν εκεί αυτή την ωραία εργασία. Υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που έρχονται? Είχαν έρθει πολλοί Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ερευνητές ή και τουρίστες? Σαν τουρίστες. Σαν τουρίστες. Ναι. Μάλιστα. Έφη, πάω σε σένα. Θέλω να μου πεις εσύ πώς βλέπεις όλα αυτά που έχει κάνει η ελληνική πολιτεία για τους καλάς. Δεν είμαι η αρμοδία. Ναι, όχι, πήγες εκεί. Εσύ πήγες εκεί. Εγώ πήγα εκεί, ναι. Εσύ ως Ελληνίδα αισθάνθηκες ότι έχουμε κάνει ό,τι πρέπει για αυτά μας τα αδέρφια, ας πούμε? Νομίζω ότι εντάξει, δεν έχουμε κάνει αυτό που θα έπρεπε. Ότι οι καλάς παραμένουν ακόμα πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Πολλοί Έλληνες ούτε καν, ας πούμε, έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει μια ελληνική κοινότητα. Ναι. Σήμερα που ήρθες εδώ στο κανάλι, πολλοί δεν ξέρανε τι είσαι. Ναι. Το είδες έτσι, δηλαδή σε σύστησα ως καλάς και πολλοί δεν ξέρανε τι είσαι εσύ. Δεν έχουν να μάθει ακόμα. Και υπάρχει έτσι μια, πιστεύω, να το ερμηνεύσω έτσι καλοπροαίρετα, μετριοπάθεια, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα πολιτικής φύσεως με τα δύο κράτη, ότι μάλιστα, να γύρουμε εμείς αξιώσεις για μειονότητα. Κοίτα να δεις, εδώ πράγματα. Έχουν έρθει πάρα πολλοί Πακιστανοί, δεν ξέρω ποια είναι η αντιμετωπιότητα από το ελληνικό κράτος και δεν είμαι και αρμόδια να το κρίνω, έτσι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι εφόσον υπάρχουν εδώ αρκετοί Πακιστανοί, μπορούμε και εμείς να πετήσουμε κάποια πράγματα για τους Έλληνες που είναι εκεί. Ναι, ανθρωπιστικά. Έτσι κινήθηκε μέχρι τώρα το ελληνικό κράτος με τέτοια επίφαση, δηλαδή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό σε τέτοιες συνθήκες που είναι οι Έλληνες εκεί να πραγματικά να υποφεληθούν από αυτή την βοήθεια, γιατί είναι τόσο έτσι αμυδρή η αίσθηση, ας πούμε, ότι ανθρωπιστικά βοηθάω κάποιον και όχι για να κρατήσει την παράδοσή του, να στηριχτεί πάνω σε αυτό το πράγμα, να νιώσει έντονη την παρουσία την ελληνική. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι γενικά μια ανθρωπιστική βοήθεια. Ανθρωπιστική βοήθεια βλέπουμε ότι υπάρχει και από την Ιαπωνία. Δηλαδή και κάποιο εργοστάσιο εκεί πέρα που φτιάχτηκε υδροελεκτρικό για να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στις καλασικές κοιλάδες, δεν ήταν μέρημνα της ελληνικής κυβερνήσεως. Ήταν η Καλάς μέχρι πρότινος με τα λιχνάρια. Τώρα υπήρξε αυτή η προσπάθεια να μπει νερό στα σπίτια. Από ελληνικής πλευράς, πολύ μεγάλο έργο, τρομερό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Αλλά ως προς την παιδεία, όπως ξανακαταλήγω, και την ενίσχυση της αίσθησης ότι είναι Έλληνες, δεν έχει γίνει. Αλλά δεν νομίζω να χρειάζεται κανείς να τους τονώσει την πεποίθηση ότι είναι Έλληνες. Ναι. 4.000 χρόνια το πιστεύουν. Βεβαίως, αλλά το πιστεύουν πιο πολύ από εμάς. Σίγουρα αυτό ισχύει, αλλά επειδή λέμε και το μέλλον έρχεται έτσι κάπως και με πολέμους και με απομόνωση, εντυνόμενη τώρα πάρα πολύ. Δηλαδή πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες? Θα σου κάνω μια ερώτηση. Αν ερχόταν τώρα κάποιος ίας, όχι ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας άλλος Μέγας Αλέξανδρος εισαγωγικά, έτσι, γιατί ο θρύλος καμιά φορά είναι και μεταφορικός, και σας έλεγε σας παίρνουμε όλους και σας πάμε στην Ελλάδα όλοι όπως είσαστε, θα το θέλατε? Είναι πολύ καλή ερώτηση. Γιατί ο θρύλος το λέει. Αλλά ναι, είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε τα εδάφη τα οποία ζείτε τόσα πολλά χρόνια και τα αγαπάτε? Το θεωρώ λίγο δύσκολο.
για να φύγουν τελείως από εκεί. Ναι. Καλά, βέβαια οι Έλληνες έχουν ξεριζωθεί από πολλά μέρη του κόσμου, ναι, και έχουν έρθει εδώ. Γιατί όσοι καταφέρουν να φτάσουν, βέβαια. Έχουν συνηθίσει αυτή τη γη που ζουν τόσα χρόνια και είναι δύσκολο να έρθουν και να γυρίσουν εδώ και να. Γιατί πρέπει να συνεχιστεί η ζωή από τη μηδέν ξανά. Ναι. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αν υπήρχαν οι δομές όλες, δηλαδή σας είχαν τα σχολεία σας, τα σπίτια σας έτοιμα, τις δουλειές σας. Πάμε τώρα σε μια ιδανική πολιτεία που δεν υπάρχει και σαφώς δεν είναι η Ελλάδα. Θα θέλατε να έρθετε? Κάποιοι θα ήθελαν να έρθουν. Κάποιοι θα ήθελαν να έρθουν. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα θέλατε, σαφώς και θα θέλατε πιστεύω, να έχετε μια δυνατότητα να ταξιδεύετε πιο εύκολα στην Ελλάδα, να υπάρχουν προγράμματα που να σας φέρουν εδώ ή να φέρουν Έλληνες εκεί. Εγώ που προσπαθώ και εμείς που προσπαθούμε. Είναι ότι θέλουμε να μας δοθεί η ευκαιρία, δηλαδή ως Έλληνες ή ως Έλληνες η ευκαιρία να ταξιδεύουν οι καλάς, να έρθουν στην Ελλάδα για σπουδές, για να μάθουν διάφορες τέχνες, για να μην δυσκολευόμαστε όπως τώρα δηλαδή που ήρθα εγώ. Να υπάρχει μια ανοιχτή, ναι, πόρτα, ένας διάδρομος επικοινωνίας. Αυτό θέλουμε πάρα πολύ, να μας ανοίξουν την πόρτα. Έφυγε, πού κυκλοφορεί το βιβλίο σου, πού μπορεί να το πάρει ο κόσμος, να μάθει για τους καλάς? Το έχουμε δώσει για διάθεση στο Γεωργιάδη, εκδόσεις Γεωργιάδη. Εκδόσεις Γεωργιάδη, ναι, μάλιστα. Αλλού δεν υπάρχει? Αλλού δεν υπάρχει, όχι. Λοιπόν, εντάξει, ας το πάρουν από εκεί λοιπόν. Ναι. Και θέλω να σου ρωτήσω και κάτι άλλο, Ιας, πολύ σημαντικό, έτσι. Έχεις νιώσει εδώ που είσαι ότι έχεις ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν σε ό,τι προσπαθείς να κάνεις? Ναι. Το έχεις νιώσει αυτό? Το έχω νιώσει, γιατί άμα δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους, δεν νομίζω ότι θα είχα καταφέρει. Να μείνεις εδώ. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να έρθεις εδώ? Η ανάγκη ή ο πόθος να δεις την καταγωγή σου, να βρεις τις ρίζες σου? Το πόθος. Ο πόθος, ναι, να δεις τις ρίζες σου. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα ζητούσες μέσα από τη τηλεόραση, από τους Έλληνες ως λαό και από την ελληνική κυβέρνηση ή την ελληνική πολιτεία, αν θες, γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Τι είναι αυτό που θα ήθελες πραγματικά να ζητήσεις? Εγώ θα ήθελα, όπως είπα και πριν λίγο, ότι να μας δοθούν ευκαιρίες, να μας ανοίξουν δρόμο για να επισκεφτούν οι καλάς πιο εύκολα την Ελλάδα. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να επισκεφτείτε την Ελλάδα? Να προσποιηθείτε ότι είστε μουσουλμάνοι και να έρθετε μέσω Τουρκίας. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πίστεψέ με. Κοίταξε, αυτό είναι ένα ρίσκο, γιατί... Κάνω πλάκα, yes. Το ξέρω, πιστεύεις, ναι, όπως έρχονται και οι άλλοι. Ναι. Αλλά εμείς δεν... Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, άμα το θέλαμε και εμείς, θα το είχαμε κάνει, αλλά εσείς θέλετε να έρθετε σαν Έλληνες. Ναι, είμαστε Έλληνες και θέλουμε να επισκεφθούμε. Μάλλον το ποσοστά, θέλετε να έρθετε ως Έλληνες. Ως Έλληνες. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Εύη που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα, που δεν πρόλαβε να πει πολλά πράγματα, αλλά θα την ξαναφέρω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ιας που μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας για λόγους ευνοήτους βεβαίως, έτσι. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές. Κάτι ελπίζω να καταλάβατε από καλά. Θα τον ξαναφέρω όμως τον Ιας, θα ξανάρθεις, έτσι. Οπότε θα ξανάρθεις. Λοιπόν, προς το παρόν, γεια σας.